Εξαντλημένος από την πεζοπορία, την προσπάθειά του να βρει τον προσανατολισμό του και να επιστρέψει στην οικογένειά του, ο 72χρονος Βρετανός αγνοούμενος εντοπίστηκε σήμερα το πρωί μετά από πολύ ωραίες προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Συνήθως ξεκινάμε με το χειρότερο στο μυαλό μας. Ήταν από τις περιπτώσεις που πραγματικά εκπλαγήκαμε, ναι. Πόσα χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που χάθηκε? Λοιπόν, αυτό ήταν το παράδοξο. Βρέθηκε γύρω στα 4,5 με 5 χιλιόμετρα από το αρχικό σημείο που είναι το ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε με τη σύζυγό του. Η περιπέτειά του είχε αίσια έκβαση χάρη στη βοήθεια των κατοίκων της Κασταμονίτσας που είχαν δει τον 72χρονο χωρίς να γνωρίζουν τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε και το γεγονός ότι αδυνατούσε να επιστρέψει μόνος του στο ξενοδοχείο που διέμενε η οικογένειά του. Καθώς το σημείο αποτελεί αγαπημένο τόπο περιπάτου για τους τουρίστες που κάνουν διακοπές στην ευρύτερη περιοχή. Ψάχνανε τον άνθρωπο, τον είδε κάποιος εδώ, τον είδε άλλος εδώ πέρα, δώσανε ότι έχει χαθεί. Σίγουροι ότι δεν είμαστε, αλλά όλοι μαζί ψάξαμε και βρέθηκε ευτυχώς. Είχαμε καλή κατάληξη. Η μισή ώρα ήταν η τελευταία οπτική επαφή περαστικού κτηνοτρόφου, αν δεν κάνω λάθος, που τον είδε και μάλιστα τον ρώτησε, του μίλησε. Γιατί τον είδε έτσι, ας πούμε, με ελαφριά έτσι, σημάδια αίματος στο σώμα του, αλλά του είπε ότι δεν χρειάζεται βοήθεια. Δεν ήξερε και καλά αγγλικά, βέβαια, ο άνθρωπος, ο κτηνοτρόφος, και έτσι τον άφησε. Όπως εξηγεί ο επικεφαλής των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρέθηκαν από το πρωί στην περιοχή, συνεκτιμήθηκαν τόσο το τελευταίο στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του 72χρονου, όσο και οι μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, έτσι ώστε οι έρευνες που ξεκίνησαν νωρίς το πρωί να είναι στοχευμένες. Στο σημείο που χθες τελευταία κλίση έγινε από ένα συγκεκριμένο σημείο, φτάσαμε στο σημείο αυτό και εκεί επικεντρώσαμε τις έρευνές μας σε μια ακτίνα περίπου περίμετρος 2 χιλιόμετρων. Περίπου στις 11.30 το πρωί και ενώ οι πυροσβέστες άρωναν με ντρόν τις απάτητες πλαγιές στην ευρύτερη περιοχή, δύο νεαροί κάτοικοι εντόπισαν τον 72χρονο πεσμένο στο έδαφος. Όχι, το ψάχναμε. Μάλιστα. Σας είπε κάτι? Όχι, αυτός ήταν πολύ ταλαιπωρημένος. Και μάλιστα έψαχνε με ένα ξύλο κάτι, φαίνεται να έχει και κάτι πρόβλημα. Ο Βρετανός μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο στο οποίο έσπευσε ο γιος του, ο οποίος τον συνόδευσε στο ασθενοφόρο και το κέντρο υγείας Καστελίου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, καθώς έφερε εκδορές και μόλοπες, ενώ είχε εμφανή σημάδια αφυδάτωσης. Γενικά ήταν καλά, εκτός από επιφανικές εκδορές λόγω της προστριβής του με κλαδιά και θάμνους, ήταν λίγο καταπονημένος θα έλεγα, αλλά του δώσαμε νερό, ξηρούς καρπούς που είχαμε μαζί μας και φάνηκε να έχει πλήρη επαφή με τον περιβάλλον.